γεννήθηκες και πού μεγάλωσες, πες μας. Λοιπόν, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Τούμπα. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με την ακροβασία και το circus performance? Αργά στα 20. Στα 20 έμαθα γι' αυτό και έφυγα από Ελλάδα κατευθείαν. Όλη η οικογένειά μου είναι από ενόργανη ακροβατική ρυθμική. Ένα σχολείο ήταν πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, εντάξει, μία-δύο εβδομάδε. Τα παιδάκια δεν είχα καθόλου υπομονή. Οπότε έκανα άλλα πράγματα. Στην αρχή έκανα σκι αντοχής. Mm-hmm. Μετά είχα ένα τύχημα για δύο χρόνια σταμάτησα, με είχε χτυπήσει αμάξι. Αχ, Παναγία μου. Ναι, και μετά από αυτό έκανα στίβο. Άσχετο. Άλλο πράγμα. Ήταν 18-19 που ήμουνα σε μία ομάδα entertainment, σκέψου. Έμαθα ότι υπάρχει το τσίρκο, το καλλιτεχνικό τσίρκο, γιατί υπάρχουν σχολές γι' αυτό. Και κατευθείαν άλλαξε όλο μου το, όλη μου η εικόνα. Γιατί ήμουν λίγο περδεμένη τότε, δεν ήξερα τι να κάνω. Οι γονείς σου με τι ακριβώς ασχολούνταν, δηλαδή με το... Ενόργανη είναι. Δηλαδή με το τσίρκο και αυτά σαν καλλιτέχνες τσίρκου δεν είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα, μόνο με την ενόργανη σαν... Όχι, καμία σχέση, ναι, αλλά κάναν ενόργανη, πλά είναι αθλητικό. Ενώ το τσίρκο είναι πιο καλλιτεχνικό, έχει να κάνει με το performer. Πολύ σε... και εξειδικεύεσαι στο swinging rope, αλλιώς cloud swing. Ναι, στο τσίρκο η διαφορά του με το χώρο, με το θέατρο, είναι ότι έχεις να κάνεις με αντικείμενα. Και έχει διαφορετικές ειδικότητες. Έχει για παράδειγμα τα κατακόμπρυφα. Κάνουν κατακόμπρυφα πάνω σε καλύπτες, πάνω σε κτήλα. Κάνουν ισορροπίες με τα χέρια. Μετά έχει να κάνει με τα ζογκλέρ. Άλλη ειδικότητα η ζογκλέρ. Μετά είναι αυτοί που κάνουν ισορροπία με σκυλμπάτ. Μετά έχει... είναι πάρα πολλά. Μετά έχει αυτούς που κάνουν ακροβατικά ζευγάρια. Τα έχει τα εναέρια. Που είναι αυτά που βρίσκονται στον αέρα. Αυτά που είναι στατικά και αυτά που κινούνται, το swing. Mm-hmm. Εγώ που κάνω το swing, που κινείται, είναι το τραπέζι και το σκηνή. Εγώ κάνω το σκηνή, που είναι έτσι, το σχήμα B. Ξεκίνησα από τότε κάτι θα σου πω. Έχει πολλές που σε προετοιμάζουν για να μπει στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Αν θέλεις βέβαια, σταματάς αυτές τις σχολές. Αν θέλεις όμως να γίνεις επαγγελματίας, πιστεύω ότι πρέπει να φτάσεις στο επίπεδο να πας σε μια σχολή πανεπιστημίου. Mm-hmm. Βέβαια, για να περάσεις θέλει να κάνεις οντισιόν. Οπότε πήγα στη Μαδρίτη ένα χρόνο, που έκανα διάφορα εκεί, δηλαδή σου μαθαίνουν όλες αυτές τις ειδικότητες που σου είπα πριν, τα βασικά. Και μετά επιλέγεις ποιο είναι για σένα, ποιος αρέσει και ποιος έχει ταλέντο. Οπότε μετά από αυτή τη σχολή στην Ισπανία, κατάλαβα ότι χρειάζομαι παραπάνω για να περάσετε στο πανεπιστήμιο και γι' αυτό το λόγο πήγα στη Μόσχα. Και μετά πήγα στο Στοκχόλμη και έμεινα τρία χρόνια, δηλαδή σπούδασα τρία χρόνια. Φαντάζομαι παιδιά από όλο τον κόσμο, με το ίδιο ενδιαφέρον, circus performance. Ναι, ήμασταν, για να καταλάβεις, οι επισκιώνες είναι κάθε δύο χρόνια, κάνουν επιλογή 17 ατόμων και το κάθε άτομο έχει την δική του ειδικότητα και το δικό του καθηγητή. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Κάθε μέρα τι απαιτεί από σένα και πώς διαμορφώνεται η ζωή ενός circus performer? Λοιπόν, θα σου πω μία μέρα μου στη σχολή για να καταλάβει. Ξυπνούσα στις 7. Πηγαίνεις στη σχολή, κάνεις προθέρμανση και ξυπνάς το πρώτο σου μάθημα. Είχαμε δύο ειδικότητες, την πρώτη και την δεύτερη ειδικότητα. Και η καθεμία είναι μία ώρα το καθένα, εσύ με τον δασκαλό σου. Κάνεις το μάθημα με 5 λεπτά διάλειμμα στο ενδιάμεσο. Και μετά είχαμε μαθήματα ακροβατικής που ήμασταν όλοι μαζί. Και μετά, ανάλογα, κάθε τρίμηνο, βάζαμε χορό, θέατρο, σκηνοθεσία. Θέλει να δουλέψεις μόνος σου σε αυτά που έχεις κάνει τον δάσκαλό σου. Οπότε, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, 9, ήμασταν στη σχολή. Γυρνάς σπίτι και πέφτεις ξερός. Γι' αυτό ουσιαστικά δεν είχαμε ζωή, δεν υπήρχε ζωή, ήταν αυτό.
ωραίο από τη μία, γιατί είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που αγαπάς, αλλά από την άλλη, ακριβώς, χάνεις προσωπικό χρόνο. Δηλαδή, η προσωπική ζωή είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είναι έξω. Τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Πραγματικά δεν έχεις χρόνο και δεν έχεις διαδοχή για να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μας έγινε, δηλαδή, δεν θυμάμαι τότε να φτιάξει και κάτι άλλο. Οι απαραίτητες δεξιότητες του επαγγέλματός σου και ποιες δεξιότητες πιστεύεις εσύ ότι τις έχεις. Η φυσική κατάσταση ουσιαστικά. Θέλει να είσαι πειθαρχημένος. Εκτός αυτού όμως, ναι, και η αυτοσυγκέντρωση είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το επάγγελμα θέλει να έχεις και μία ευκολία στις αλλαγές. Δηλαδή θέλει να είσαι ευπροσάρμοστος. Ναι, ναι, ευπροσάρμοστος, ακριβώς. Αυτό μη σου πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όσο σημαντικό είναι η φυσική κατάσταση, άλλο τόσο είναι και αυτό. Γιατί σκέφτομαι ότι από κάποια στιγμή μπορεί να φύγω και για ένα δίμηνο-τρίμηνο να είμαι σε μια τελείως διαφορετική χώρα με άλλους ανθρώπους και θα πρέπει να δουλέψω κανονικά. Και αυτό να γίνεται συνέχεια. Από οικονομικής άποψης, στη φάση που κάποιος που ξεκινάει να ασχοληθεί με το circus performance στην Ελλάδα, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει? Κοίταξε, να σου πω. Εγώ τα πρώτα 5-6 χρόνια που σπούδαζα, δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου τα χρήματα. Βέβαια, μετά από αυτά τα χρόνια που ήταν πάρα πολύ σκληρά, τώρα ας πούμε δεν κάνω τις δουλειές μου τζάμπα φυσικά. Ζω από αυτό. Είναι η δουλειά μου, ζω από αυτό. Και αυτό ήταν αυτό που ήθελα από την αρχή. Σε ευχαριστεί πιο πολύ το να δουλεύεις ή το να διδάσκεις? Μου αρέσει πάρα πολύ να διδάσκω. Αλλά δίνω βάση πιο πολύ στο performance. Γιατί είναι και τα χρόνια μου αυτά, ξέρεις. Δεν μπορώ να το κάνω για μια ζωή. Τώρα μπορώ να το κάνω και βέβαια παράλληλα διδάσκω κιόλας. Τώρα δεν μπορώ να κάνω και το δύο μαζί 100%. Δηλαδή, όταν είσαι performer, είσαι performer. Για να ξεκινήσεις να διδάσκεις 100% και να έχεις την ομάδα σου, να έχεις τους μαθητές σου. Κατά τη γνώμη μου, θέλει να έχει τελειώσει με το γνώμη, με το performing. Μετά τα δίνει όλα στους μαθητές σου. Ή δεν τώρα δεν τα δίνω όταν κάνω ό,τι διδάσκω. Τα δίνω. Ναι. Απλά θέλει. Δεν είναι πάντα εδώ. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές επαγγελματικές σου στιγμές? Δεν μπορώ να επιλέξω, πραγματικά. Και ήταν όλες πολύ μέχρι στιγμής καλές. Πιστεύω ότι όταν έχεις ένα όνειρο και το ακολουθείς, πάντα είναι για καλό. Και αν ο καθένας μας το έκανε αυτό, όλοι θα ασχολιόντουσαν με πράγματα που αγαπούν, όλοι θα ήταν πιο ευτυχισμένοι και θα είχαμε ένα διαφορετικό κόσμο.